Πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα, γιατί η βαριά βιομηχανία της χώρας έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα. Μιλάμε φυσικά για τον τουρισμό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Βλάση Πολυχρονόπουλο, τον πρόεδρο του τουριστικού δικτύου Τρικάλων Κορυθίας. Κύριε Πολυχρονόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Ξενοδόχοι σε πανικό και σε απόγνωση. Ξενοδόχοι και δωμάτια στα Τρίκαλα Κορυθία, σε αυτόν τον προορισμό που το ξέρουμε όλοι πλέον, το ξέρετε κι εσείς. Είμαστε σε απόγνωση, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι προέχει πολύ βέβαια λογικό. Η υγεία. Δεν το συζητώ καν. Κύριε Πολυχρονόπουλε, για να τα πούμε απλά τα πράγματα, όπως σας τα έχουν πει και οι πελάτες σας. Οι πελάτες οι οποίοι έχουν δώσει προκαταβολή για το Πάσχα, και επειδή και εγώ μπορεί να ήμουν ένας από αυτούς, ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Ζητάνε δηλαδή πίσω την προκαταβολή τους. Γιατί λένε, δεν φταίμε εμείς, φταίει ο κορονοϊός. Εσείς πάλι λέτε, δεν φταίμε εμείς, φταίει ο κορονοϊός που κλείνουμε το ξενοδοχείο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Καλείστε να κάνετε κάποιο είδους διαπραγμάτευση με τους πελάτες, έτσι ώστε να τα βρείτε στη μέση. Πού είναι το πράγμα? Δεν έχει βγει κάτι από τη μεριά της πολιτείας να δούμε τι θα κάνουμε, αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα βρούμε με τους πελάτες. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους φάμε τα χρήματα. Δεν θέλετε να τους φάτε τα χρήματα, αλλά δεν θέλετε και εσείς να χάσετε σε περιόδους πολύ δύσκολες τα δικά σας χρήματα. Ναι, αλλά πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τους πελάτες ή να τους μετακυλήσουμε να έρθουν λίγο αργότερα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει πέσει το τραπέζι αυτή η πρόταση, να τους πείτε δηλαδή να κάνουν το τετραήμερό τους κάποια άλλη στιγμή? Έχει πέφτει, έχει αρχίσει και πέφτει, αλλά πρέπει να πάρει και μια. Να δοθεί και μια σαφή οδηγία από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο για τα ξενοδοχεία να κατευθύνει τον κόσμο. Τελικά δηλαδή, τα Τρίκαλα Κορυθίας θα είναι. Θα είναι την άθροιση άνω των 10 ατόμων σε ένα ξενοδοχείο που δεν έχει κλείσει, γιατί δεν είναι εποχικό το Hilton παράδειγμα ή το δικό μου το ξενοδοχείο, εμέσως ξεκλίνει. Εσείς το Πάσχα αυτό θα είσαστε κλειστοί, έτσι δεν είναι, όπως όλα τα ξενοδοχεία? Κλειστοί θα είμαστε, γιατί πρέπει να φοβούμαστε. Μα είναι και τα μέτρα που πάρθηκαν και είναι και για την δική σας ασφάλεια. Δηλαδή, και για τη δική μας. Βέβαια, να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολυχρονόπουλε. Να είστε καλά, παιδιά. Πολυχρονόπουλος, στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορυθίας, παιδιά. Τα πανέμορφα, όλος ο κόσμος είναι σε απόγνωση.